Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing και αυτή τη φορά είναι ένα unboxing το οποίο μου το στέλνει ένας πολύ καλός φίλος, το πακέτο που θα ανοίξουμε. Είναι από τον Αποστολίδη Χρήστο, με τον οποίο ήμασταν μαζί στρατιώτες. Περάσαμε αρκετό καιρό μαζί και σε μια κουβέντα που είχαμε, θυμηθήκαμε τα παλιά καλά παιδικά μας χρόνια. Μιλήσαμε για Game Boy και κάποια στιγμή μου είπε: «Ξέρεις κάτι, έχω το Game Boy Color. Θα το ήθελες να στο στείλω». Ξεκινήσαμε θέλοντας να το αγοράσω από αυτόν. Αλλά στην πορεία μου το έστειλε μαζί με κάποια άλλα παιχνίδια για να τα προσέχω και για να τα δείξω και στο κανάλι, για να τα δείξω και εσάς. Και το πακέτο αυτό, να σας το δείξω κιόλας, αυτό εδώ είναι. Θα ανοίξουμε σήμερα. Σε περίπτωση που κάποιος από εσάς θελήσει να μου στείλει κάποιο πακέτο, η διεύθυνσή μου θα είναι στην περιγραφή. Όποιος θέλει, απλά ταχυδρομή χωρίς πολλά. Και πάμε να τα ανοίξουμε με το μαγικό μας μαχαίρι. Σήμερα αλλαγή, καινούριο μαχαίρι. Και αυτό είναι το πρώτο μαχαίρι με το οποίο ξεκίνησα συλλογή με τα μαχαίρια, που δεν έχετε δει μάλλον ακόμα, αλλά θα τη δείτε κάποια στιγμή. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Wow. Και θα σας δείξω τα... Έτσι είναι μέσα. Ήδη έχετε δει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο που έχει, έχετε καταλάβει δύο-τρία πράγματα. Και 3.40, 3.41 λελέ. Οι σειρές μας, εγώ ήμουν 3.40, αυτός είναι 3.41. Έχουμε τελειώσει και οι δύο. Και ξεκινάμε το unboxing με τα πιο ποθητό από όλα τα αντικείμενα, Game Boy Color. Δεν έχει καπάκι βέβαια. Αν κάποιος από εσάς έχει κανένα καπάκι να μου στείλει, ας μου πει κάτω στα σχόλια, ξέρεις, έχω ένα καπάκι, στείλτε το σε μένα. Μέσα έχει την Gold, Pokemon Gold. Και επειδή αυτό παίρνει δύο μπαταρίες, και ό,τι σύμπτωση, τυχαίνει να έχω και δύο μπαταρίες μαζί. Το Pokemon το Classic έχει 4 μπαταρίες, αν δεν κάνω λάθος. Για να τα ανοίξουμε κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που πιάνω Game Boy Color στα χέρια μου. Φορτώνει. Εν τω μεταξύ δεν έχει κασέτα μέσα. Δεν ξέρω, έτσι λογικά πρέπει να το φυσιολογικό. Για να δούμε με το παιχνίδι μέσα. Game Boy, Nintendo. Α, φορτώνει κανονικά. Ωραία, υπέροχα. Η οθόνη είναι μια χαρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τα συγκεκριμένα μοντέλα η φωτεινότητα δεν ήταν τόσο θεϊκή, τόσο καλή. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό πραγματικά. Wow. Τι λες τώρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω άλλο αυτά. Θα παίξω μετά με το Game Boy. Ευχαριστώ, Χρήστο, πραγματικά δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα πακέτα, τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία είναι παιχνίδια μέσα. Και ξεκινάμε με το πρώτο, Orphan Sion of Sorcery, PlayStation 2. Συνεχίζουμε. Ωχ, τι λες τώρα. PlayStation, αυτό είναι για το 1. Το καπάκι έσπασε μπροστά το τέτοιο. Είναι σπασμένο, δεν πειράζει. Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. Για το PlayStation το 1. PlayStation 1 έχω. 2 PlayStation 1 έχω. PlayStation 2 δεν έχω κανένα. Αλλά δεν πειράζει. Μετά περνάμε σε ένα το οποίο το είχα. Για ποιο είναι αυτό? Για το PlayStation 2. Μάλλον δεν το είχα. Όχι. Formula 1 2002. Το αμέσως επόμενο 2002 FIFA World Cup. Και μετά περνάμε στο Flying Courts Gold, ένα παιχνίδι που δεν το ξέρω και παίζει να είναι Compact Disc CD-ROM, Windows 3 και Windows 95 version. Wow, αυτό είναι πανάρχιο. Το αμέσως επόμενο, ναι, World of Warcraft Burning Crusade, 2 κόπιες. Είναι για τη συλλογή που κάνω στο WoW. Μαζεύω σχεδόν όλα τα παιχνίδια μου. Λείπουν 2-3 expansion νομίζω, αλλά θα τα ψάξω. World of Warcraft Classic. Συνεχίζουμε. Ναι, PlayStation 2, Spyro Enter of the Dragonfly. Τι λες τώρα? Αυτό είναι Spyro και PlayStation 2. Τρομερό. FIFA 2006, τότε ήταν η εποχή του πρώτου 2006, θυμάμαι στο πανεπιστήμιο οι καφετέριες μόλις είχαν ανοίξει και οι οποίες είχαν βάλει η πρώτη φορά PlayStation μέσα και όλοι μετά το πανεπιστήμιο, μετά το μάθημα πηγαίναν κατευθείαν για να παίξουν προ εποχές. Συνεχίζοντας, NBA Live 2005, η χρονιά ήταν καλή για NBA, τότε ξεκίνησαν νομίζω αυτά και πιο παλιά, δεν είμαι σίγουρος. Και συνεχίζοντας πάμε Enter the Matrix, PlayStation 2. Αμέσως επόμενο FIFA 2005. Μήπως να πάρω κανένα PlayStation 2, πλάκα. Λέω τώρα. Α, Και τώρα περνάμε στο πολύ καλό. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά άφησε εποχή στο PlayStation από ό,τι θυμάμαι. Dragon Ball Z Budokai. Οι περισσότεροι από εσάς που είχατε PlayStation 2 σίγουρα το έχετε δοκιμάσει και το έχετε παίξει. Μετά πάμε στα κλασικά Crash Bandicoot. Ποιος είχε PlayStation 2 στην Ελλάδα και δεν έχει παίξει Crash Bandicoot? Lord of the Rings The Return of the King. Τα αγγλικά μου είναι χάλια. Είναι από την ταινία. Στο μεταξύ θα πέσουν όλα αυτά εδώ. Μετά Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter και ο Αιχμάλωτος του Άζκαμπαν. Και τελευταίο Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, wow, ήταν πολύ καλή. Εν τω μεταξύ το ωραίο είναι ότι με κάτι τέτοια ξαφνικά εκεί που δεν έχεις κάποια παιχνίδια από κάποια κονσόλα γεμίζεις και φτιάχνεις συλλογή ολόκληρη. Το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο, εντάξει, και πρέπει να βρω ένα PlayStation 2. Επειδή ξέρω ότι θα μου στείλετε, αν κανένας από εσάς έχει κανένα PlayStation 2 διαθέσιμο τίποτα, πείτε κανένα μήνυμα οτιδήποτε να το συζητήσουμε. Και... εντάξει, το top όλων για μένα είναι αυτό. Βλέπετε. Το μεταξύ το ωραίο είναι ότι τις συγκεκριμένες κασέτες τις έχω παίξει στο Game Boy Advance το SP, το οποίο το έχω εδώ. Βασικά έχω δύο Game Boy Advance SP. Αυτό είναι το δικό μου το πρώτο. Το έχω λιώσει εδώ πέρα, τις έχω λιώσει. Η οθόνη του είναι νομίζω η καλύτερη για αυτού του τύπου παιχνίδια από ό,τι υπάρχει σε όλα τα Game Boy προηγούμενων γενεών. Αλλά πρώτη φορά βλέπω χρώματα τέτοιου τύπου, δηλαδή σε φάση wow. Δεν είχα εμπειρία ποτέ με Game Boy Color. Game Boy Classic είχα δει. Όλα τα υπόλοιπα τα είχα δει εκτός από Game Boy Color. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει υπέρα αρκετά. Μου θυμίζει αρκετά τα παιδικά μου χρόνια. Τέλος πάντων, κάποιες ιστορίες από τότε. Λοιπόν, Κώστας, Check Tech Now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξαναλέω για δεύτερη φορά. Στην περιγραφή από κάτω θα δείτε τη διεύθυνση. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε κάτι, ψάχνω παρεμπιπτόντως καπάκι για τις μπαταρίες πίσω. Και άλλο χρώμα να δεν με πειράζει. Οπότε, εάν θέλετε, μου λέτε ή μου στέλνετε να δούμε, γιατί με ενδιαφέρει. Like, subscribe αν σας ενδιαφέρει και αν σας άρεσε αυτό που είδατε και αν θέλετε να παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα καμπανάκι κάτω, αν δείτε δίπλα από το logo του καναλιού και το όνομα και τη λέξη subscribe. Αυτό το πατάτε αν θέλετε να ενημερώνεστε πρώτοι για βίντεο. Αν θέλετε κάντε το, έχει πλάκα. Εγώ το έχω κάνει σε αρκετό κόσμο και ενημερώνω κατευθείαν για τα βίντεο που βγάζουν. Τώρα υπάρχει σελίδα στο Facebook του καναλιού και οτιδήποτε θέλετε μου στέλνετε εκεί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.